Πάμε να δούμε την άσκηση κατανόησης 1. Υπολογίστε, λέει, πόσες είναι οι δυνατές απαντήσεις στα σωστά λάθος της πλοίκωση. 10 ομάδες με 4 ερωτήματα καθεμία, όπου κάθε ερώτημα μπορεί να απαντηθεί με σωστό, λάθος ή καθόλου. Προσέξτε πάλι, είναι ένα δύσκολο πρόβλημα αυτό και για να το απαντήσουμε σωστά θα πρέπει να αναδείξουμε τη δομή της λύσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα κατασκευάσουμε μία λύση αυτού του προβλήματος, έναν τρόπο δηλαδή, και μετά παρατηρώντας τους θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε πώς θα το λύσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι τα σωστά λάθος της πλοίκωσης παρεπιπτόντως κιόλας. Είναι 10 ομάδες με 4 ερωτήματα, άρα πάμε να δούμε μία ομάδα από αυτές. Σε μία ομάδα από αυτές έχω συνολικά 4 απαντήσεις. Έτσι, έχω 1, 2, 3, 4 ερωτήσεις και κάθε ερώτημα από αυτά τα 4 μπορεί να απαντηθεί με σωστό, λάθος ή καθόλου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μία δυνατή λύση είναι να απαντήσω, ας πούμε, σωστό, λάθος, λάθος, σωστό. Μία άλλη δυνατή λύση είναι να απαντήσω σωστό, σωστό, λάθος, λάθος. Μία άλλη δυνατή λύση είναι να αφήσω κενό αυτό, κενό αυτό και να απαντήσω σωστό και κενό επίσης κάτω. Άρα, αν συμβολήσω και το κενό με το γράμμα K, είναι σαν να κατασκευάζω τι? Για να δούμε. Σαν να συμπληρώνω παύλες, 4 παύλες, όπου για κάθε παύλα έχω 3 αυτόνομες επιλογές. 3 δηλαδή για το πρώτο, 3 για το δεύτερο, 3 για το τρίτο και 3 για το τέταρτο. Από τον κανόνα του γενωμένου, το αποτέλεσμα είναι 3 εις την τετάρτη. Έτσι, 3 εις την τετάρτη. Οπότε τώρα το πρόβλημα είναι γενικεύσιμο. Δηλαδή, δούλεψα τη μία ομάδα, κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα διατάξεων με επανάληψη και βέβαια σε αυτό με βοήθησε και πάλι ο κανόνας του γινωμένου. Δείτε τώρα εδώ ότι στην πραγματικότητα έχω να συμπληρώσω 40 παύλες, 40 θέσεις και οι τρόποι θα είναι πόσο? 3 επί 3 επί 3 επί 3, 40 φορές, άρα οι λύσεις είναι 3 στις 40 και σημειώνω από δίπλα ως διατάξεις με επανάληψη. Αυτό είναι μόνο η λύση του προβλήματος, αλλά βλέπετε ότι έχει μια διεργασία προκειμένου να αποφασίσουμε ότι πράγματι αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Τι κάνω σε δύσκολα προβλήματα? Το είδαμε και στο προπό, μοιάζει αυτό το πρόβλημα με το προπό πολύ. Τι κάνω? Καταγράφω μερικές λύσεις, τις παρατηρώ, ούτως ώστε να αναδειχθούν οι θέσεις, οι παύλες, και αυτές θα μου αναδείξουν κιόλας σε ποιο τύπο εμπίπτω. Το δεύτερο πρόβλημα είναι πιο εύκολο βεβαίως, γιατί εμπίπτει σε κατηγορία ασκήσεων που μελετήσαμε. Είδαμε συγκεκριμένα ότι οι αναγραμματισμοί μιας λέξης είναι μεταθέσεις ομάδων ομοίων. Οπότε σημειώνω προσωρινά ότι τι ομάδες έχω εδώ πέρα. Βλέπω ότι έχω 2 α, βλέπω ότι έχω 2 ταφ, βλέπω ότι έχω ένα π, βλέπω ότι έχω ένα ε και έχω και ένα σ. Γνωστό πρόβλημα. Σημειώνω ότι είναι μεταθέσεις ομάδων ομοίων, μεταθέσεις ομάδων ομοίων αντικειμένων και σύμφωνα με τον τύπο, στον αριθμητή πάνω όλα τα αντικείμενα είναι 7, 2 και 2, 4, 5, 6, 7 και στον παρονομαστή η πληθάριθμη των ομάδων με τα αντίστοιχα παραγωγικά. 2, 2, 1, 1, 1, όλα αυτά με παραγωγικά. Πάμε στο γάμα το ερώτημα, το πλήθος των λέξεων του αγγλικού αλφαβήτου με μήκος 10. Είδαμε στη διάρκεια των γνωστών προβλημάτων ότι οι λέξεις ενός αλφαβήτου είναι διατάξεις με επανάληψη. Τώρα εδώ θα κάνω τον κανόνα του γινωμένου παρόλα αυτά, γιατί θέλω να τονίσω ότι ο κανόνας του γινωμένου θα με βοηθήσει να μην κάνω λάθος το τι θα βάλω στη βάση και τι στον εκθέτη. 26 γράμματα έχει το αγγλικό αλφάβητο, άρα είναι 26 για την πρώτη θέση, 26 για τη δεύτερη θέση, πόσες είναι οι θέσεις συνολικά, όσο και το μήκος, έτσι, 10 λοιπόν οι θέσεις. Άρα η λύση του προβλήματος είναι 26 εις τη δεκάτη δύναμη, ως διατάξεις με επανάληψη θα σημειώσουμε. Πάμε στο δέλτα. Ποιο είναι το πλήθος των λέξεων του αγγλικού αλφαβήτου με μήκος 10 χρησιμοποιώντας διαφορετικά γράμματα? Εδώ σημαίνει ότι δεν μπορώ να επαναλάβω κάποιο γράμμα. Πράγματι, οι παύλες θα με βοηθήσουν. Είναι 26 για την πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση όμως δεν μπορώ να επαναλάβω το ίδιο γράμμα. Άρα πάω 25, μετά πάω 24 κτλ. Κτλ. Παρατηρώ ότι πέφτουν οι αριθμοί κατά ένα σε κάθε γύρο. Δεν με πολύ ενδιαφέρει ποιος είναι ο τελευταίος. Έτσι, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι έχω 10 θέσεις, 10 παύλες. Οπότε το πρόβλημα που πέφτουν κατά ένα κάθε γύρο δεν εξαντλούνται όλα για να είναι μεταθέσεις. Άρα θα είναι διατάξεις χωρίς επανάληψη από τον τύπο το P του 26,10 ως διατάξεις χωρίς επανάληψη σημειώνουμε και δίνουμε ως απάντηση. Τώρα, πού σταματάει αυτό το βιολί εκεί πέρα? Ο τύπος θα μου το αναδείξει αυτό κιόλας. Είναι 26 παραγωγικό προς 26 μείον 10, άρα είναι 16 παραγωγικό. Οπότε και ο τελευταίος αριθμός που θα προκύψει εδώ είναι το 17. Εντάξει,
Πράγματι, το 26 θα αναπτυχθεί μέχρι όλους τους όρους, μέχρι το 16 παραγωγικό που θα απλοποιηθεί. Άρα έχω σαν παράσταση 26 παραγωγικό προς 16 παραγωγικό. Εντάξει. Πάμε τώρα στο ερώτημα το 5ο, όπου με ρωτάει με πόσους τρόπους μπορούν να κάτσουν σε 4 καρέκλες 4 άτομα, αν η σειρά που κάθονται τα άτομα σε καρέκλες έχει σημασία. 4 καρέκλες, καταλαβαίνω ότι έχω 1, 2, 3, 4 θέσεις. 4 επιλογές για την πρώτη, 3 επιλογές για τη δεύτερη, 2 για την τρίτη, 1 για την τέταρτη. 4 παραγωγικό βγήκε με τον κανόνα του γενωμένου και θα σημειώσω σαν τυπική απάντηση 4 παραγωγικό ως μεταθέσεις. Προσοχή, δεν θα γράψουμε διατάξεις χωρίς επανάληψη, μεταθέσεις γιατί διατάσσουμε όλα τα αντικείμενα. Πόσοι τρόποι να κάτσουν σε 4 καρέκλες 10 άτομα αυτή τη φορά, αν η σειρά που κάθονται τα άτομα σε καρέκλες έχει σημασία. Εδώ πέρα οι καρέκλες, όπως μας λέει εδώ, είναι 4, όχι παραπάνω, 4, έτσι. Οπότε πάμε στη πρώτη καρέκλα και λέμε 10. Για τη δεύτερη 9. Εντάξει, δεν μπορεί να κάτσει το ίδιο άτομο δεύτερη φορά. 8 επί 7. Κατάλαβα ότι πέφτουν οι αριθμοί κατά ένα σε κάθε γύρο. Άρα μιλάμε για διατάξεις χωρίς επανάληψη. Και η απάντησή μου η τυπική θα είναι να δώσω τον τύπο π του 10,4. 10 διακεκριμένα αντικείμενα σε 4 θέσεις.